Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι οικονομικές ειδήσεις σήμερα σε ένα λεπτό από το insider.gr. Ο οίκος αξιολόγησης Standard & Poor's προχώρησε χθες Δευτέρα στην αναβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας της Ελλάδας κατά μία βαθμίδα στο B+, με σταθερές προοπτικές μετά από την απόφαση του Eurogroup για την διευθέτηση του χρέους. Σε ανακοίνωσή του, ο οίκος αξιολόγησης τονίζει την έγκριση από τους πιστωτές της Ελλάδας δημιουργίας μαξιλαριών ρευστότητας και της επιμήκυνσης των αποπληρωμών του χρέους εν ώψη της λήξης του προγράμματος τον Αύγουστο του 2018. Η Standard & Poor's αναφέρει επίσης ότι θα μπορούσε να εξετάσει την περαιτέρω θεώρηση της αξιολόγησης, εάν ενισχυθεί η προβλεψιμότητα της πολιτικής, ενισχυθούν οι καθαρές άμεσες επενδύσεις και σημειωθεί πρόοδος στη μείωση των μη εξυπηρετούμενων περιουσιακών στοιχείων του τραπεζικού συστήματος. Συναντήσεις με παράγοντες επενδυτικής κοινότητας και εκπροσώπους από το City του Λονδίνου, το οικονομικό κέντρο της Ευρώπης, έχει σήμερα το πρωί ο Έλληνας Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας στην Βρετανική πρωτεύουσα, ενώ το απόγευμα θα συναντηθεί με την Πρωθυπουργό Τερέζα Μέη και στη συνέχεια με τον αρχηγό του Εργατικού Κόμματος Τζέρεμι Κόρμπιν. Ο Πρωθυπουργός φαίνεται να πηγαίνει στο Λονδίνο με αέρα Λουξεμβούργου, καθώς το Μέγαρο Μαξιμού εκτιμά ότι η απόφαση για το ελληνικό χρέος συνιστά ένα σημαντικό μήνυμα προς τις αγορές όσον αφορά την βιωσιμότητά του αλλά και την επενδυτική προοπτική της χώρας την επόμενη μέρα μετά το τέλος των μνημονίων. Δεδομένη είναι η εκ νέου διόρθωση των αντικειμενικών τιμών ακινήτων το επόμενο διάστημα, καθώς οι αλλαγές που ανακοινώθηκαν πρόσφατα δεν καλύπτουν την προϋπόθεση της εξίσωσής τους με τις εμπορικές αξίες. Και αυτό γιατί πέρα από τις τιμές ζώνης που διορθώθηκαν, παραμένουν δεκάδες στρεβλώσεις στον υπολογισμό της φορολογίας με αποτέλεσμα οι φόροι να υπολογίζονται τελικά επιπλασματικών αξιών. Την εκ νέων προσαρμογή των αντικειμενικών αξιών τόσο το 2019 όσο και το 2020 προβλέπει και η έκθεση συμμόρφωσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Και αυτό γιατί οι εκπρόσωποι της Κομισιόν δεν θεωρούν πως έχει ολοκληρωθεί στο σύνολό του το έργο εξίσωσης αντικειμενικών και εμπορικών αξιών, ειδικά σε περιοχές που οι πρώτες είναι χαμηλότερες από τις δεύτερες. Ανωδικά κινείται η χρηματιστηριακή αγορά στο σημερινό άνοιγμα της συνεδρίας με το γενικό δείκτη μόνο και με τις 779,39 μονάδες, καταγράφοντας κέρδη 0,32% σε άνοδο και τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Για περισσότερες ειδήσεις στο insider.gr.